Βέβαια, έτσι. Εσύ έχεις κάποιον δίπλα σου που συμβουλεύεσαι, σου λέει πέντε πράγματα όσον αφορά τι δουλειά θα επιλέξεις? Κυρίως μόνη μου, αλλά με βοηθάνε και επίσης άλλα μοντέλα που είναι χρόνια στο χώρο, οπότε προσέχω να μην κάνω λάθη. Μάλιστα. Όσον αφορά βέβαια αυτά τα οποία ακούγονται στο χώρο, γιατί ακούγονται πάρα πολλά στο χώρο του modeling, σου έχεις τύχει σε ένα κάτι τέτοιο? Δηλαδή, σεξουαλική παρενόχληση. Θα μου πεις, σεξουαλική παρενόχληση γίνεται μόνο στο χώρο του modeling, γίνεται σε όλες τις δουλειές. Παντού γίνεται, απλά είναι πιο εύκολο ίσως. Αλλά όσον αφορά στο χώρο αυτό, γίνονται πιο περισσότερο γνωστά τα θέματα αυτά. Είναι αναλόγως τον άνθρωπο, το μοντέλο και το αν θα αφήσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Με συγχωρείς. Κάποιοι παίρνουν θάρρος, νομίζω, ακριβώς. Έτσι και αλλιώς. Ναι, νομίζω, αλλά το θέμα θάρρος είναι να είναι σωστός επαγγελματίας και τα τυπικά. Αν σου πει κάποιος ότι ξέρεις, θα πάρεις αυτή τη δουλειά, θα πάρεις αυτά τόσα χρήματα, αλλά θα πρέπει να πας, ξέρω εγώ, με εκείνον, με ένα επαγγελματία, σου λέω τώρα, για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Θα το έλεγα σε μένα και σε άλλες πόσες κοπέλες. Δε συμφέρει καταρχήν. Δηλαδή, ποιο θα πρώτο αναδειχθεί άμα θα πάει με κάποιον? Όχι, παιδί μου, εσύ πώς θα αντιδρούσες σε μια περίπτωση τέτοια, πώς θα αντιδρούσες, πιστεύεις? Εντάξει, περίεργη πρόταση, αλλά δεν ενδιαφέρομαι. Μάλιστα. Αυτό. Θα απέρριπτε απλά με ευγενικό τρόπο. Ωραία, τέτοιου είδους προτάσεις. Λοιπόν, τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Σκέφτομαι να ασχοληθείς με πασαρέλα ή με περισσότερο με φωτογραφίσεις? Τι είναι το φόρτε σου, πιστεύεις? Και με τα δύο. Και πιστεύω ότι τα πηγαίνω σχετικά καλά. Ωραία. Στην ενδιαφέρει να πάρεις μέρος σε κάποια καλλιστεία, θερμοκαλλιστεία Ελλάδος. Αν και νομίζω δεν διοργανώνεται πλέον. Έτσι, τώρα τι έχει μείνει πλέον? Άφησε μόνο το αντένα. Δεν θα με ενδιαφέρει, γιατί έχω πάρει μέρος σε καλλιστεία στο παρελθόν. Εντάξει, άλλο όταν είναι τοπικά και άλλο όταν ξέρω εγώ πας για μια παρελάση. Εκεί αναδεικνύεσαι πολύ πιο γρήγορα, πολύ βέβαια, πιο γρήγορα και σε ευρύτερο κοινό. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα σε ενδιαφέρε? Θα με ενδιαφέρε, αναλόγως και το τι απήχηση θα είχε. Το πόσο μπορούσα να το εκμεταλλευτώ σωστά. Ωραία. Μπορείς να εκμεταλλευτείς σωστά και μία σεξι και μία φωτογράφηση αν θα έκανες κάποιο προεδρικό. Αν σου προτείνω, θα την έκανες? Όχι, γιατί δεν συμφέρει στο modeling. Εσύ, η δουλειά του modeling να κάνει αυτό το πράγμα. Το να φωτογραφίζεται. Δεν είπα γυμνή, δεν είναι εντολώς, ξέρω εγώ, να είναι κάποια σεξι φωτογράφηση σε κάποιο προεδρικό. Αισθησιακή, όχι κάτι πρόστιχο και χυδαίο. Αναλόγως, άμα θα είναι για κάποια εταιρεία. Ή άμα πρέπει να δώσω συνέντευξη και έτσι για το Σοφία, άτομο. Εγώ βγάζω αυτό το περιοδικό, έτσι. Ναι. Σου λέω, σαν θέλω εξώφυλλο. Το περιοδικό μου έχει ένα τειράστιο, έχω κάποιες χιλιάδες φύλλα. Εντάξει. Σαν θέλω εξώφυλλο. Αλλά η φωτογράφηση που θα κάνουμε θα είναι αισθησιακή. Τι θα μου πεις? Αισθησιακό, ναι, γιατί υπάρχει αισθησιακό χωρίς να υπάρξει γυμνό. Όχι. Εδώ διαφωνώ εγώ. Υπάρχει αισθησιακό, όπως να υπάρχει και πρόστιχο, εντάξει, ναι, να το καταλαβαίνω. Άλλο το ένα. Αισθησιακό μπορεί να είναι με εσόρουχα τα εσόρουχα. Με εσόρουχα, αυτό είναι. Εσόρουχα κάποιες εταιρείες, ναι, 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 γιατί είναι γυμνό, δεν είναι. Δεν είναι ο τέλειος γυμνό. Εντάξει, δεν είναι, ναι. Οκ, με εσόρουχα τέλος πάντων, με μαγιό ή κάτι τέτοιο για κάποια εταιρεία. Ναι. Ή για κάποιο περιοδικό. Για κάποιο περιοδικό, παιδί μου. Έρχεσαι, σου λέω, θέλω να σου κάνω μια φωτογραφία, θα σου κάνω εξώφυλλο κανονικά. Θα πάρεις μαγιό από την τάδε εταιρεία που το κανονίζει, ξέρω εγώ, το περιοδικό δεν το κανονίζει. Θα δεχόσουν. Θα δεχόμουν εφόσον θα ήταν κάποια σοβαρή εταιρεία, η οποία δεν θα με έβλεπε, δεν θα έβλεπε την εικόνα μου. Ωραία, ωραία. Ωραία, λοιπόν, πάμε λίγο στην Μαρία να συνεχίσουμε τα θέματα τα οποία έχει αλλιεύσει από το ίντερνετ. Μάλιστα, περνάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες από παράξενες τουαλέτες ανά το κόσμο. Αρκεί να υπάρχει φαντασία, παιδιά. Είναι αυτό στόμα. Με χείλη. Δόντια. Χείλη, δόντια. Είναι τρομακτικό για τους κυρίους, νομίζω. Ή αισθησιακό, δεν ξέρω. Ανάλογα. Αισθησιακό δεν νομίζω. Τα δόντια λίγο είναι το πρόβλημα. Το περίεργο θα ήταν να υπήρχε και γλώσσα. Ευτυχώς. Η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή. Για να δούμε τις επόμενες. Λοιπόν, αυτή είναι, ναι, φωτογραφία, πολυθρόνα, τηλέφωνο, δίπλα ακριβώς.
Όλα σε ένα. Λοιπόν, για πάμε επόμενη. Είναι και αεροπλάνο. Τουαλέτα γραφείο. Αυτή είναι μου τη γλώσσα που είπε Σοφία πριν. Μάτια με κανονικό πρόσωπο. Για να δούμε άλλο. Όχι. Απαπαπαπαπα. Εδώ ναι, είναι λίγο τραβηγό. Μακάβριο, μακάβριο είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι εδώ. Α, κουβάδες. Εδώ πέρα είναι ναι, σε κουβά και έχεις και θέα. Πολύ ωραία, ναι, αυτό ήθελα να παρατηρήσω. Σε όροφο είναι. Και αυτή πάλι. Λίγο βανδαλισμός. Αντεγγράφω. Κάτι υπόθηκε. Ηλεκτρονική του εδώ πέρα, ναι. Σαν να παίζει, α πούμε, κάτι. Τι είναι αυτά. Μπρίκι του καφέ. Πάλι είναι. Σαν κουβά, α πούμε. Όχι, σαν κουβά είναι, κανονικά, ναι. Διαμάντια φαίνεται εδώ. Αυτό τι είναι εδώ. Αυτή η τουαλέτα έχει διαμάντια πάνω. Αυτή είναι πολύ ωραία. Ναι. Αυτή δεν τη χρησιμοποιεί. Συγγνώμη. Έλενα, σου αρέσει αυτή. Είναι πολύ ωραία. Ωραία. Να τη βλέπει. Δηλαδή κάθε φορά που πάω. Πέρσι είναι διαμάντια, ξεκολλάστηκα. Αυτό το γνωρίζω. Για να δούμε το άλλο. Τουαλέτα της Apple. Αυτή ναι, είναι τουαλέτα Apple. Μιλαράκι. Και το χρώμα αυτό. Αυτή, εντάξει. Πάλι θέα εδώ πέρα έχεις. Διζαϊνάτη πολύ. Άμα πας, μέσα ναι. Ωραία. Αυτή, ωραίο χρωματάκι. Πολύ ωραίο χρώμα. Μίνι. Λαχανή. Ωραίο. Σε μουσικό όργανο. Τι ήχο πρέπει να βγάζω όταν ακούγεται το καζανάκι. Έχω μπορεί να τραβήξω το καζανάκι. Μελωδίες θα παίζει. Κλασική. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο από την λέμε. Άλλοι όχι, αυτές. Θα σου πω. Η τελευταία είναι καλύτερη, νομίζω. Σας άρεσε η τελευταία πιο πολύ. Πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο από τη Μαρία. Έχουμε άλλο ένα θεματάκι. Ένα σπίτι να δούμε από άλλη διάσταση. Λοιπόν, πρόκειται για ένα μοναδικό σπίτι. Εκπληκτικό, ιδιαίτερα όμορφο. Βλέπουμε εδώ πέρα φωτογραφίες. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβό. Λέγεται Bradbury Estate. Είναι μια υπερπολυτελής κατοικία. Η οποία βρίσκεται? Βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Μία από τις ακριβότερες περιοχές. Δεν μοιράζει ένα δάνειο να πάρω. Με ένα δάνειο ούτε καν. Απλώνεται σε μια έκταση που φτάνει τα 80.000 τετραγωνικά μέτρα. Χρειάστηκε στην ουσία για να κατασκευαστεί αυτή η κατοικία 8 χρόνια, παιδιά. Και ποιανού είναι? Ανήκει σε κάποιον ή είναι προς πώληση? Δεν γνωρίζω αν ανήκει σε κάποιον. Ξέρω πάντως για τη τιμή της έπαυλης αυτής, όπου αγγίζει τα 78.800.000 δολάρια. Κάτι ψηλά. Εντάξει, μιλάμε είναι πολύ κλειτάτο. Αστρονομικό το ποσό τώρα. Δεν σας φέρει στην ώρα να το έξω αυτό, γιατί μπορείτε να μου πείτε τι χαρά της απειρώνεις. Δεν αξίζει το από πλάκα κάνει. Για πείτε μου, τι χαρά της απειρώνεις. Να το επισκεφτείς, να κάτσεις μια μέρα, έτσι να βγάλεις το άκρη. Ναι, να πας διακοπές, τέλος πάντων, να μείνεις 5-10 μέρες και να φύγεις. Και να φύγεις μετά. Αυτό. Πρώτατα. Λοιπόν, Έλενα, Red Room πότε? Red Room. Το opening του μαγαζιού είναι 26 Μαΐου. Το πάρτι όμως. Σάββατο, το πάρτι είναι Red Room. 31 του μηνός, 31 Μαΐου. Σας περιμένουμε στο C. Ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη Red Room. Κάθε Πέμπτη θα είναι? Ναι. Ή μόνο τη 31 του μηνός? Απλά 31 συγκεκριμένα θα έχουμε το πρώτο πάρτι. Το πρώτο, να θα είναι μια σειρά από πάρτι δηλαδή. Αυτό θα ήθελα. Ναι. Ωραία. Στο On The Sea All Night Sky Bar, περιοχή. Ένα καινούριο χώρο. Ναι, θα βρίσκεται στη ταράτσα το μαγαζί αυτό. Εξαιρετικός χώρος. Πάρα πολύ ωραία μουσική, κυρίες και κύριοι, με δύο έτσι επώνυμους DJ από το Zoo Radio, έτσι, τα ονόματά τους. Τζουλιάνο και Μαρία Δονά, από Zoo Radio. Ωραιότατα, ωραιότατα. Σας περιμένουμε με τον Ηλία Δίντο, σας περιμένουμε... Με τον Ηλία Δίντο, σας περιμένουμε... Βεβαίως. Στον The Sea Night Sky Bar, την 5η, 31 Μαΐου. Ωραία, περίπου. Στο Red Room. Και μια που μιλάμε για πάρτι, πάμε να δούμε ένα πάρτι που έγινε. Όχι ακριβώς πάρτι.
ένα τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε αποκλειστικά το Ελλάδα έχει ταλέντο για την κυρία Μέρκελ. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Από το χτύπη το δίδυμο. Πάμε κυρίες και κύριοι να τους απολαύσουμε. Λοιπόν, ό,τι και να πω, πραγματικά τα λόγια είναι περιττά, γιατί το ακτύπητο δίδυμο τα είπαν όλα πραγματικά στο στίχο αυτό, τραγούδι αυτό. Ταυτιζόμαστε απόλυτα. Ναι, καλύτερα, μην πάντα αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο Έλληνας που να έχει να τρέφει κάποια συμπάθεια προς την κυρία Μέρκελ. Όχι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, ανέβησε μια φωτογραφία στο Facebook. Και εγώ την είδα. Εγώ δεν την είδα. Δεν την είδε. Όχι, είχα τα περισσότερα like που είχα ποτέ, ξέρω εγώ. Πολύ ωραία. Είχα ένα τσολιά. Ο οποίο? Ο οποίο φορούσε μόνο το στόρχο του. Και η Μέρκελ τι κολλάει. Η Μέρκελ καθόταν δίπλα σε μια πολυθρόνα. Α, και. Και λέω ο τσολιά αυτό μου έμενα, μα θε πάρει το. Α, πάρει και το. Ωραίοτατο. Ή μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε με το άγαλμα τη Αφροδίτη. Αυτό ήταν παλιό, εντάξει. Που κάνει τη χειρονομία, αλλά απέναντι είναι η Μέρκελ, η απάντηση της Ελλάδας στη Γερμανία. Ah.